Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο με ένα όλο καινούριο παιχνίδι όπως είναι το YouTubers Life 2. Γενικότερα δεν ήξερα ότι το προηγούμενο YouTubers Life που παίζαμε ήταν το 1 γιατί υπήρχε μόνο ένα YouTubers Life. Τώρα πλέον βγήκε και ένα δεύτερο και πατάω λίγο το space για να δούμε τι θα συναντήσουμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι θα γίνει σειρά ή μίνι σειρά ή απλά θα είναι δοκιμάζουμε το. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Θέλω να ξέρω αν σας αρέσει το παιχνίδι. Αφήστε μου κάτω στα σχόλια για να το συνεχίσουμε. Και εδώ ξεκινάμε βλέποντας μια YouTuber streamer τύπησα. Στο πιο κλασικό έχει και nanolids πίσω, έχει φωτάκια σαν αυτά που έχουμε εμείς εδώ πίσω. Τα φωτάκια μου. Λοιπόν, και γράφει Be Right Back. Όχι. Τώρα ξεκινάει το βίντεο, παιδιά. Τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, με μια πρώτη ματιά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Την αγνώ που χορεύει, πάω να πατήσω New Game. Πριν πατήσουμε παρόλα αυτά New Game, να σας πω ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από την enep.com. Οπότε δείτε ένα μικρό βιντεάκι διαφήμισης για να μάθετε από πού να αγοράζετε φθηνά παιχνίδια. Και επιστρέφουμε σύντομα. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού. Το enep.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enep.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Star Cards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από Enepa, τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχάσεις να βάλεις το κωδικό ζήσης πριν την πληρωμή ώστε να αποκτήσεις 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σου. Αυτά, πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, και αφού έμαθες από πού μπορείς να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, πατάω New Game χωρίς καθυστέρηση και ξεκινάει με ένα βιντεάκι το παιχνίδι. Λοιπόν, το τελευταίο το είχαμε τερματίσει, αν θυμάστε, σε μια διαστημική βάση σπίτι για τον καλύτερο YouTuber του κόσμου. Μάλλον οι καλύτεροι YouTuber του κόσμου θέλουν να μένουν στο διάστημα ή και όχι, γι' αυτό συνεχίζει το δεύτερο YouTuber's Life. Δεν ξέρω που θα καταλήξουμε. Κάνω κάτι εγώ εδώ. You win. Ναι, αυτό έγινε στο προηγούμενο YouTuber's Life, το OMG. Και ξεκινάμε το δεύτερο YouTuber's Life με τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Ξαβιέ, που λέει συγχαρητήρια, είστε ο πρώτος που συμπληρώσατε το YouTuber's Life σε ένα κοινωνικό πείραμα για τους μελλοντικούς YouTubers. Έχω μεγάλο potential, λέει, και με πρόσεξε ο φίλος μας ο Ξαβιέ εδώ πέρα και μου λέει θα μου δώσει χρυσό εισιτήριο για να πάω να μείνω στην YouTube City. Θα προτιμούσα τη YouTube City, αλλά και η YouTube City καλή είναι. Είναι μια πόλη για τους καλύτερους YouTubers να ζουν εκεί πέρα. Το καλύτερο μέρος για να κάνεις την καριέρα σου και να γίνεις από τους καλύτερους. Πάντα ήθελα να μείνω σε μια πόλη γεμάτη YouTubers. Και λέει, αν δεχτείς την πρόσκληση, θα σε περιμένω εκεί πέρα για να σε καθοδηγήσω. Δέχεσαι το challenge? Όχι, ευχαριστώ. Και το παιχνίδι σου λέει τίτλους τέλειος, σε φάση οκ, okay, τελείωσε. Α, και με ξανακάνει loading. Α, το τερμάτισε όντως. Οκ, το τερματίσαμε. Τελευταίο επεισόδιο ήταν λοιπόν, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το βίντεο, μπορεί να ήταν λίγο μικρό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Όχι, εντάξει, ξανακάνω new game από την αρχή. Η βλακή μου τη βάζει να το δω από την αρχή. Θέλω να κάνω skip. Ήταν τρόλι όλη φάση. Άσε με να κάνω skip. Και να δω πάλι ο Ξαβιέ που μου λέει τα ίδια πράγματα. Βεβαίως είναι το όνειρό μου, δεν την ξαναπατάμε. Και εδώ μου λέει που θες να μείνεις, λέει στο downtown, μια high-tech γειτονιά για video game με παιχνίδια κτλ. Και γυμναστήριο, έτσι. Στο Δημαρχείο, που είναι πιο παραδοσιακή γειτονιά τέλος πάντων, έχει πολύ καλά εστιατόρια. Και στο λιμάνι, λέει, μια πιο χαλαρή γειτονιά, πιο μοντέρνα, έχει beach bars κτλ. Θεωρώ πως θα ήταν καλύτερο να μείνουμε στο κέντρο. Έτσι, για YouTuber στο κέντρο. Τώρα για κανονική μου ζωή θα διάλεγα εδώ πέρα στο λιμάνι. Αλλά για YouTuber βεβαίως στο κέντρο θα πάμε. Πολύ καλή επιλογή μου λέει ο Ξαβιέ. Θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το διαμέρισμά σου. Ντύσου σαν ένας αληθινός YouTuber και θα τα πούμε εκεί πέρα. Και τώρα είναι η ερώτηση: πώς δίνουν οι αληθινοί YouTubers? Γιατί εγώ δίνομαι σαν κανονικός άνθρωπος. Τώρα σαν YouTuber δεν ξέρω. Λοιπόν, και έχει πάρα πολύ μεγάλο customization. Διαλέγουμε μάτια κτλ. Μπορώ, ας πούμε, να βάλω και ράματα εδώ πέρα. Δεν θα βάλουμε ράματα. Και σου έχει επιλογές και για μουσια. Π.χ. εδώ βλέπω το δικό μου μουσι. Αν και έτσι θα ήθελα να είναι. Συνήθως επειδή βαριέμαι να το ξυρίσω γίνεται έτσι. Αλλά θα διαλέξω αυτό εγώ. Παρόλο που υπάρχει και το μουστάκι του Axel, υπάρχει και το μουσι του Μιχάλη από το Stack It Serious. Λοιπόν. Θα διαλέξω εγώ αυτό που θέλω. Μάλλον θα διαλέξω αυτό, γιατί πάλι βαριέμαι να κουρευτώ και έτσι μακραίνει. Τέτοιου είδους γυαλιά στην κανονική μου ζωή δεν φοράω, ίσως και γι' αυτό δεν παίρνω και τα views ενδεχομένως. Αλλά θα συνεχίσω με αυτό το στυλ και στο παιχνίδι. Από ακουστικά έχει ένα εύρος ακουστικό να διαλέξουμε. Θα διαλέξω αυτό εδώ τα μπλε, θα τα κάνω εγώ μπλε βασικά. Ωραία. Και πάμε και σε ρουχισμό. Συνήθως φοράω τέτοια απλά πράγματα εγώ, μπλουζάκια. Θα ντυθώ χειμερινός, έτσι. Θα βάλω την αγαπημένη μου μπλούζα που είδα στο παιχνίδι. Μπορώ να την κάνω ό,τι χρώμα θέλω παρόλα αυτά. Θα την κρατήσω μπλε. Για παντελόνι δεν σκοπεύω να βγω με το βρακί. Μπορείς να το κάνεις από ό,τι βλέπω. Μπορείς να βγεις με το βρακί. Εντάξει, συνήθως
Να σας πω ένα μυστικό. Εμείς οι YouTubers γράφουμε βίντεο με το βρακί πολλές φορές. Βέβαια, λογικά θα πρέπει να κυκλοφορούμε και έξω. Οπότε δεν θέλω να κυκλοφορήσω έξω με το βρακί που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Μόνο κάτι φιάλτες βλέπω να κυκλοφορώ με το βρακί και ξυπνάω τρομαγμένος. Οπότε θα βάλω ένα απλό τζινάκι. Και τώρα η απορία είναι, φοράω και αυτή τη στιγμή μόνο βρακί από κάτω? Αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθετε ποτέ. Οπότε προχωράμε με αυτή την απορία που θα είναι για πάντα στο μυαλό σας χαραγμένη. Τώρα για σπορτεξάκια και τέτοια βλέπω εδώ μπορούμε να φορέσουμε αυτά τα πολύ ωραία παπουτσάκια. Σκαρπίνια. Εντάξει, το ένα χειρότερο από το άλλο μπορώ να φανταστώ. Αυτά εδώ θα βάλω. Μ' αρέσουν. Αυτά εδώ τα παπουτσάκια. Και είμαι έτοιμος. Confirm changes. Apply. Ναι. Κομπλέ. Hall. Α, σαν Pokémon style είναι. Σαν Nintendo style. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται εμένα. Κοίτα πώς περπατάω. Με λάγνο βλέμμα. Είμαι έτοιμος να κατακτήσω τον κόσμο, το βλέπετε. Πανηγύρισα κιόλας μόνος μου. Εντάξει, δεν ξέρω. Ποιος το κάνει αυτό. Δεν έχω δει ποτέ κανένα στο μετρό να είναι σε φάση. Ναι, έφτασα στη στάση μου. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα. Να, ο Ξαβιέ με περιμένει. Έχω γιατί κυκλοφορώ λες και είμαι μανιακός. Και θα βγάλω το μαχαίρι να το μαχαιρώσω, ξέρω εγώ. Τι κάνω τώρα, μαλώνουμε όντως. Καλώς ήρθες, λέει, στην YouTube City. Αυτό είναι το νέο σου σπίτι από εδώ και πέρα. Δεν είναι πολύ μεγάλο μέσα, λέει, αλλά μην ανησυχείς. Αργότερα θα το διακοσμήσεις και θα το κάνεις upgrade όπως αρέσει. Τώρα πήγαινε μέσα, λέει, σου άφησε ένα δώρο και θα μιλήσουμε αργότερα. Okay. Α, αυτό είναι το σπίτι μου μόνο. Δεν έχω καν κουζίνα και απλά θα μένω στο στούντιο. Τέλος πάντων. Open package. Τι έχουμε εδώ μέσα? Ένα drone. Ένα drone, είναι ότι καλύτερο. Beep beep, ναι, ναι, το έκανα εγώ τον ήχο. Είμαι το drone cam, λέει. Προσωπικό σου εγγραφοβοηθός. Beep beep, άστα beep beep και δώσ' μου ένα όνομα, λέει. Πώς θα λέγεσαι? Θα σε ονομάσω. Έχω δύο επιλογές. Ζησορομπότ ή σαλαμάνδρα. Θα το ονομάσουμε σαλαμάνδρα όμως παρόλα αυτά. Σαλαμάνδρα θα λέγεται. Πάμε. Σαλαμάνδρα, κάνει loading την προσωπικότητά του. Beep beep, ναι, θα κόψουμε τα beep beep παρόλα αυτά. Σαλαμάνδρα. Μ' αρέσει. Okay. Αφού του αρέσει, εγώ πάω πάσο. Χάρηκα που σε γνώρισα, λέει. Εγώ θα είμαι εδώ για να σε καταγράφω, λέει. Ακόμα και όταν είμαι στην τουαλέτα, ξέρω εγώ τι φάση. Πρώτο βήμα, λέει, μάθε να γράφεις βίντεο. Έτσι, κατευθείαν στα βαθιά, πάμε να γράψουμε βίντεο, κατευθείαν. Πριν το κάνεις, λέει, χρησιμοποίησε, δημιούργησε το δικό σου YouTube κανάλι. YouTube κανάλι, συγγνώμη, μπερδεύομαι με τα δικαιώματα. Αυτή η πλατφόρμα είναι η καλύτερη για τους content creators για να προστάρουν τα βίντεο τους. Οκ. Okay. Register, λέει. Your name, Zisis. Να το κάνουμε Zisis. Σκεφτώ κάτι. Στο κανονικό YouTube κανάλι μου δεν ήξερα, σε αυτή τη φάση δεν ήξερα, λέω. Δεν έχω ιδέα να το ονομάσω Ζησοκάναλο ή Zisis και το ονόμασα Zisis. Οπότε θα το αφήσουμε έτσι. Α, εδώ λέει το όνομά μου ποιο είναι. Zisis είναι. Και το κανάλι μου πώς λέγεται? Zisis. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχω τίποτα από ιδέες. Και από κάτω λέω να διαλέξω τα γενέθλιά μου. Θα βάλω το νούμερο 14 γιατί είναι τα αληθινά μου γενέθλια και γεννήθηκα το χειμώνα. Δεν χρειάζεται να ξέρετε ακριβώς πότε είναι τα γενέθλιά μου. Τώρα εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα, κατάλαβες. Μπιπ μπιπ μου λέει, τι ωραίο όνομα Ζήσει και τι ωραίο κανάλι που είναι το Ζήσεις. Λοιπόν, μου λέει ότι αυτό το σημείο είναι ένα recording point. Μπορώ να το κάνω και οπουδήποτε στην πόλη όπου βρίσκω τέτοια και μπορώ να γράψω βίντεο εκεί πέρα. Και οπότε θα γράψουμε το πρώτο vlog για να με γνωρίσει το κοινό μου στο κανάλι. Πότε δεν γίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Γράφουμε μια βλακία έτσι, ένα παιχνίδι και πιστεύουμε ότι κάποιος θα δει, ας πούμε. Δεν είχα βγάλει και να πω γεια σας, είμαι ο Ζήσης, τι κάνετε. Έβγαλα ένα βίντεο random. Οπότε πάμε να γράψουμε ένα βίντεο τώρα. Έχω 0 subscribers. Vlog, level 1 λέει. Subscribers κόκκινο, new, κόκκινο, reactions, 2 ώρες, vlog. Κρατάω μικρόφωνο. Α, αυτό είναι cringe. Να κρατάω μικρόφωνο μέσα στο σπίτι μου, λες και είμαι κανένας παρουσιαστής τηλεόρασης. Αλλαγή κάμερας. Α, οκ. Okay. Ωραία, θα κάνω όσο πιο κοντινό γίνεται. Όσο πιο κοντινό γίνεται. Το διαλέγω, πάμε να το κάνουμε. Round 1. Ξεκινάω και λέω γεμάτος ενέργεια. Όχι, επειδή είναι πρώτο μου βίντεο, ντρέπομαι. Γεια σας. Και χτυπάει το τηλέφωνό μου στο δεύτερο γύρο, λέει. Λες ένα κακό αστείο. Ναι, τι αστείο που ήταν βλακεία. Απαντάς σε ένα hater από προηγούμενο βίντεο, καθώς αφήνεις ένα what the fuck. Μα δεν έχω. Πρώτο μου βίντεο είναι. Τι προηγούμενο. Είμαι. Το παίζω χαλαρός. Είμαι σε φάση δεν με πειράζει, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε. Έχω γίνει κατακόκκινος. Σαλαμάνθρα λέει: χάνει μπαταρία και πρέπει να κλείσεις. Και λες: ζητάω subscribers ή βγαίνεις cool. Επειδή είμαι πρώτο μου βίντεο και είμαι νουμπάς, είμαι ο κριντζαράς και είμαι σε φάση. Σας παρακαλώ, κάντε μου sub. Σας παρακαλώ. Για να βλέπετε περισσότερα βίντεο σαν αυτό το σκατένιο βίντεο μου. Και τώρα που σου λέει ότι έχεις κάνει με αυτά που διάλεξες, κάθε επιλογή, εδώ μου έδωσε και στεράκια, ας πούμε. Δηλαδή, τι, αυτά είναι καλή φάση. Δύο αστέρια και capture trends, τα trends και μόνο, τα hashtags είναι μισό αστέρι. Τα κλιπάκια είναι αυτά εδώ, οπότε πατάω save. Αυτό ήταν. Έγραψα, λέει, το πρώτο μου vlog. Και τώρα πρέπει να το μοντάρουμε. Ή θα το ποστάρουμε έτσι αμοντάριστο, όπως κάνουμε όλοι οι YouTubers στα πρώτα μας βίντεο. Πάμε λίγο στο computer μας, λέει. Θα το κάνουμε publish. Ok, edit video. Θα το κάνουμε edit, γιατί έχουμε γνώσεις από τώρα. Δεν χρειάζεται να φεϊλάρουμε πρώτα. Λοιπόν, πρώτο project. Πάμε.
Video editor λέει, εδώ κάνεις edit τα βίντεο σου, εδώ πρέπει να πάρεις τους πιο πολλούς πόντους γίνεται και να ενώνονται καλά τα βίντεο μεταξύ τους. Αν τα ενώσεις καλά από την αρχή στο τέλος, θα πάρεις ένα μεγάλο bonus. Μετά θα έχεις καλύτερο PC, λέει, περισσότερα rendering points και θα μπορείς να αγοράσεις κάποια εφέ να χρησιμοποιήσεις και θα γίνεις ακόμα πιο γαμάτος στο μοντά σου. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με αυτό. Βλέπετε εδώ, επί 2. Εδώ έχει κάποιες γραμμές και στο προηγούμενο τις είχε. Πρέπει να συνδεθούν όσο γίνεται. Ξέρω εγώ αν βάλω αυτό, αυτό και αυτό. Τα ρίχνω όλα μέσα όπως να είναι. Βλέπετε, έχει ενωθεί με πράσινο και κάποια είναι κόκκινα. Νομίζω δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, πήρα ένα αστέρι. Και δημοσιεύω το βίντεο έτσι όπως είναι. Αμοντάριστο ουσιαστικά, απλά τα πέταξα μέσα. Και thumbnail, να δούμε ποιο thumbnail είναι καλύτερο από αυτά. Έχει κάποια εφέ το κάθε thumbnail. Θα βάλω αυτό που χάσει το ένα μάτι ανοιχτό. Γιατί ένα thumbnail που να είμαι έτσι είναι λίγο περίεργο. Θέλω ένα μάτι ανοιχτό. Τίτλος. Ή διάλεξε μια clickbait φράση. Ξέρει το παιχνίδι τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε διάσημοι YouTubers. Λοιπόν, δεν βάζω δικό μου τίτλο λοιπόν. Οπότε θα διαλέξω μια clickbait φράση για το καλό το δικό μας. Λοιπόν, από όλους τους τίτλους που λέει εδώ πέρα, μπορεί αυτό να δείξει πιο πολλά που λέει ότι θα είμαι το πιο pro σπίτι από όλους. Όμως θα πω ότι το vlog αυτού του σπιτιού θα σου αλλάξει τη ζωή. Θα σου αλλάξει τη ζωή κυριολεκτικά με το που το δεις. Δεν θα είσαι πια ο ίδιος ποτέ. Θα θες να βγάλεις τα μάτια σου. Λοιπόν, οπότε πατάμε αυτό και το δημοσιεύω. Με αυτόν τον τίτλο. Ναι, ανεβαίνει. Είμαι σε φάση, ναι, για να δούμε. Θα πάρω 2 likes. Ναι. Τι, γιατί. Γιατί μόνο 2 likes και κλαίω, ξέρω, απογοητεύτηκα. Τα πήγα καλά στο recording, τα πήγα μέτρια στο editing, τα πήγα χάλια στα trends. Τελικό score, μέτρια adjes. Okay. Οπότε το κάναμε το πρώτο μας βίντεο, το βγάλαμε. 0 subscribers προς το παρόν ακόμα. Πάρε το κινητό σου, λέει, και βάλε το νέο YouTube app. Μπορείς να τσακάρεις, λέει, τα βίντεο που προστάρεις εκεί και να δεις άλλους YouTuber στην πόλη και πόσο καλή είναι η άλλη YouTuber, ξέρω εγώ. Κέρδισε πάρα πολλούς subscribers. Οπότε, πρέπει να τσακάρουμε στο κινητό μας. Για να δούμε. Install το YouTube στο κινητό. Α, ωραία το έχουν κάνει. Έχουν κάνει πολύ ωραίο στο UI του παιχνιδιού. Το έχουν κάνει πολύ καλύτερο το πρώτο. Να λέμε και στραβού το δίκιο, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, YouTube λέει εδώ πέρα, Jesus. 0 subscribers, ένα βίντεο, 0 views κτλ. 3 likes. Έχω 0 views με 3 likes. Αυτό γίνεται και στο κανονικό YouTube. Είναι όταν τα πίνει λίγο το YouTube. 3 likes. Α, ανεβαίνει τώρα που. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεβαίνει. Και βλέπω και το rankings εδώ πέρα. Και βλέπεις πόσα βίντεο έχουν ανεβάσει άλλοι και πόσους subscribers έχουν. Και ποιος είναι ο νούμερο 1 YouTuber. Ο Aaron Puzzle. Πάρα πολλούς έχει εδώ πέρα. Έχουν βάλει κανέναν διάσημο. Για κάτσε, εδώ τι λέει. Μαλακάι Χάνι. Οκ. Αυτός εδώ είναι ο Μαλακάι. Οκ. Εγώ απλά διάβασα το όνομά του τώρα, εντάξει, δεν θα κρίνω. Το ξέρεις, μου λέει ότι μπορείς να γράψεις και commentary script στο κομπιούτερ σου. Κάθε φορά που γράφεις, λέμε, ένα σενάριο, βελτιώνεις την ποιότητα. Α, γι' αυτό δεν έχω ποιότητα στην κανονική ζωή μου, γιατί δεν γράφω ποτέ σενάριο. Ευτυχώς πέτσα αυτό το παιχνίδι και μαθαίνω πράγματα. Θα δοκιμάσουμε ένα commentary video, λέει, να δούμε αν θα πάρεις τους 31 subscribers του καναλιού σου. Ναι, ας δοκιμάσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε να γράψουμε βίντεο. Με σενάριο αυτή τη φορά. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Λέει, ξεκινάς με ένα ενεργητικό. Δεν έχουμε σενάριο, γιατί επιλέγω τώρα. Τέλεια! Καλώς τους, γεια σας, καλώς ήρθατε. Εμφανίζεται ένας poltergeist και θες να πεις ένα what the fuck τεράστιο. Και ουσιαστικά λες. What the hell, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τελικά σενάριο δεν έχουμε από ό,τι βλέπω. Δίνεις μια καλή κριτική, λέει, καθώς το παίζεις και ζεν, ότι αυτό είναι πολύ καλή πληροφορία. Και τελειώνεις με τι, με ένα απλό γεια σας, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει τώρα το πράγμα. Τα πήγαμε λίγο καλύτερα στην εγγραφή, που δεν τρόλαρα τόσο. 2 αστεράκι και πάλι πήρα. Okay. Commenting home, clips, πάμε να κάνουμε save. Για να κάνουμε και edit. Νομίζω πως θα τα βάλω όλα αυτά. Τα βάλω όλα και θα κάνω publish το βίντεο. Πάμε να δούμε και ένα ωραίο thumbnail για αρχή. Νομίζω πως αυτό εδώ μου ταιριάζει καλύτερα απ' όλα. Αυτό μου αρέσει. Ωραία. Και αυτό είναι το πώς κάνεις το καλύτερο commentary, λέει, στο σπίτι. Αυτό θα βάλω. Αυτό τη φράση αυτή. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να πάει πολύ καλά. Έχουμε πάλι σε αναμονή. Και 2 like. Μόνο. Γιατί δεν παίρνω views, αυτή η φάτσα είναι. Γιατί δεν παίρνω views, τι άλλο να κάνω πια. Δεν πήγε καλά και αυτό, αλλά παίρνω views και subscribers. Α, γίνεται χαμός. Γίνεται όντως χαμός. Πήρα 59 subscribers. Τόσο γρήγορα. Στην κανονική μου ζωή έκανα 2 μήνες για να πάρω 3 subscribers. Τι έγινε εδώ πέρα. Έχουν αλλάξει καιροί. Είναι τη βράδυ, λέει. Πήγαινε για ύπνο, αγόρι μου. Θες να έρθει μάνος να σου δώσει παντοφλιές. Μένα κάζει, λέει, να στείλει τη μάνα σου να σου δώσει παντοφλιές. Ο ύπνος σε βοηθάει να γεμίσει την ενέργειά σου και να είσαι μια χαρά την επόμενη μέρα. Μπορείς να μείνεις ξύπνιος μέχρι τις 4 το βράδυ, αλλά.
την επόμενη μέρα δεν θα μπορείς να πάρεις πίσω όλη την ενέργειά σου. Οκ. Okay. Καληνύχτα, Ζήση, παρόλα αυτά. Θα σε καλέσω το πρωί για να είσαι αγουροξυπνημένος. Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα με αυτό το άγχος. Θέλω να μου πεις τι σημαντικό είναι. Τέλος πάντων, πάω να κοιμηθώ. Α, θα μας το δείξει να κοιμόμαστε. Α, όχι, δεν μας το δείχνει. Λέω και εγώ. Στην αρχή ήταν πολύ. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Έκανα δύο βίντεο. Έβγαλα 28 subscribers από το ένα, 31 από το άλλο. Από views και likes, λίγο πολύ τα ίδια πράγματα έκανα. Αυτά έγιναν μέσα στη μέρα, ε. Δεύτερη μέρα λέει άνοιξη. Μου θυμίζει λίγο Stardew Valley η όλη φάση. Ακόμα και σε κανονικές μέρες ενδιαφέροντα πράγματα μπορούν να γίνουν, λέει. Today's trends. Α, μας λέει και ποια είναι τα trends. Είναι οι γάτες. Αυτό είναι κλασικό, δεν είναι today's. Αυτό είναι για πάντα. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Και μας πήρε ο Ξαβιέ πρωί-πρωί. Ισχύει. Εγώ ντύθηκα παρόλα αυτά. Πολύ γρήγορος ήμουνα. Είδα τα βίντεο σου που ανέβασες. Είναι βλακεία βίστα. Α, όχι, είναι καλά, λέει, αλλά ίσως να πρέπει να παρατηρήσεις ότι δεν έχεις πολλούς που το βλέπουν. Αυτό είναι επειδή δεν είναι trend. Δεν κάνω GTRP γι' αυτό. Δεν είναι trend, δεν θα τα δούμε. Τελείωσε. Δες τα daily trends, λέει. Γράψε κάτι με αυτό κάνε. Θα πάρεις πιο πολλά views και subscribers με αυτόν τον τρόπο. Οκ. Okay. Πάω να κάνω GTRP και challenges. Ναι, είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Έχεις δει το περισσότερο trending videos είναι video games. GTRP, καλά το είπα εγώ. Τα ξέρω από την κανονική μου ζωή. Για να γράψεις αυτό το ίδιο βίντεο, λέει, θα πρέπει να κάνεις install ένα gaming corner, λέει, στο σπίτι σου. Gaming corner για μένα στο κανονικό μου σπίτι εδώ πέρα, ρε παιδιά, είναι αυτό. Το gaming corner μου λες, τι πρέπει να κάνω. Ευτυχώς έχω ένα για σένα να το βάλεις όπου θέλεις στο σπίτι σου. Για να δούμε. Α, αυτό θυμίζει λίγο Sims. New workspace. Gaming corner. Το αγοράσουμε. Α, όχι. Και πού μπαίνει τώρα? Εδώ στη γωνία. Εντάξει, καλά είπα. Το βάλουμε εδώ. Τέλεια, λέει. Τώρα έχεις το gaming corner σου. Ό,τι χρειάζεσαι είναι ένα παιχνίδι και μια κονσόλα. Και θα ξεκινήσεις να κάνεις record τα gaming videos. Πολλοί YouTubers, λέει, ποστάρουν καθημερινό gaming content. Προσπάθησε να βρεις τα πιο διάσημα video games. Παρεπιπτόντως, λέει, σου παρέγγειλε ένα παιχνίδι, λέει, και μια κονσόλα για να ξεκινήσεις. Πήγαινε μίλα στην Blair, λέει το κορίτσι, στο Player 1, μαγαζί παιχνιδιών τέλος πάντων. Οκ, okay, πάμε να βρούμε την Blair. Αυτό μου θυμίζει λίγο, όχι λίγο, πάρα πολύ μου θυμίζει Pokémon. Και πού είναι, να δούμε λίγο το χάρτη, ξανά. Εγώ βρίσκομαι εδώ, οπότε είναι κάτω από το δρόμο εδώ ακριβώς. Οκ. Okay. Πάμε στο νοσοκόμα Τζέοι να χιλάρουμε τα Pokémon. Μπερδεύτηκα. Πάμε λίγο παρακάτω, όπως λέγαμε, να πάμε στην Blair. Τα γραφικά μ' αρέσουν. Η πόλη μ' αρέσει και να το Player 1. Κονσόλες, παιχνίδια κτλ. Για να δούμε. Οι subscribers δεν βλέπω να ανεβαίνουν παρόλα αυτά. Blair. Αυτή είναι η Blair. Γεια σου, Blair. Ήρθα πίσω από τον πάγκο. Δεν ξέρω αν σε πειράζει, αν σε άγχωσε ότι θα σου κλέψω τα λεφτά από το ταμείο. Μπορώ να σε βοηθήσω με κάτι? Όχι, απλά κοιτάω. Βασικά, μου που ξαβγαίνει να έρθω εδώ. Δεν ξαναπατάω με τρόλ απάντηση, γιατί μπορεί να με στείλει πάλι new game. Οκ, okay, λέει ο νέος YouTuber στην πόλη. Λοιπόν, ο Ξαβιέ μου είπε να σου δώσω αυτά. Sony PlayStation. Ναι, Honey Play Studios One. Οκ, okay, και το παιχνίδι Deity of War. Όλα τα items που αγόρασα, λέει, είναι στην τσάντα μου. Δεν έχω τσάντα. Πού είναι η τσάντα μου, καταρχάς? Με κορυδεύει το παιχνίδι. Θα τα κρατάω έτσι, λοιπόν, αφού δεν έχω τσάντα. Ορίστε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πήρε την κονσόλα επιτέλους. Την πήρα. Ναι, την πήρα, Ξαβιέ, μην με δείρεις. Πάμε να γράψουμε το πρώτο gameplay. Τέλεια. Δεν θα κυκλοφορήσω στην πόλη έτσι. Μην το κάνετε αυτό. Θα με κορυδεύουν τα άλλα παιδάκια. Όχι, εντάξει. Οπότε πάμε σπίτι μας. Έχω μια όρετη τσάντα τελικά. Λοιπόν, για να μπούμε μέσα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Ψ, ανοίγει η πόρτα μόνη της. Εντάξει. High-tech σπίτι. Είμαι έτοιμος για το gameplay μου. Α, θα το γράψουμε εδώ το gameplay. Βέβαια. Interact storage. Από το backpack. Πρέπει να πάρω. Να βάλω την κονσόλα εδώ και το παιχνίδι εδώ στη βιβλιοθήκη μου. Βέβαια. Α, Play Studios. Ωραίο είναι. Παρόλο που είναι το 1, μοιάζει με το 3 στο αληθινό Play Studio. Record video. Είμαι έτοιμος. Θα παίξουμε το Deity of War που δεν ξέρω αν είναι πετυχημένο. Βλέπω mauve χρώμα στο hashtag, οπότε ενδεχομένως να είναι πετυχημένο. Πάμε να κάνουμε gameplay. Να αλλάξω την κάμερα. Η κάμερά μου πώς θα με δείχνει? Ή έτσι, έτσι θέλω να με δείχνει. Από πλάγια. Έτσι. Βλέπετε. Αυτά τα κοιτάμε εμείς οι YouTubers. Γι' αυτό με βλέπετε από εδώ. Δεν έχετε δει ποτέ τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Με βλέπετε μόνο αυτήν. Λοιπόν, και πατάω. Γύρος πρώτος. Ξεκινάς λέγοντας όπως πάντα. Βλέπετε ανάλογα το τι διαλέγω. Έχει πάνω κάτι κυκλάκια να εξηγήσω κιόλας. Και το μπλε είναι το που θα πάρω μπλε πράγματα. Ντροπαλά, hello. Και ανεβάζω αυτά τα τρία. Ωραία, οπότε πρέπει να ανεβάσω και τα άλλα δύο κάποια στιγμή. Σκυπάρεις επειδή κράσερε ο σερβερ. Πρέπει να κάνω κάποιο αστιάκι τώρα. Θα πατήσω, θα γελάσω. Χαχαχα, τι μας συνέβη, πολύ αστείο συνέβη. Μπορείς να κλέψεις, λέει, αλλά θα κάνω ένα τεχνικό σχόλιο. Θα σκυπάρω, θα κάνω ένα τεχνικό σχόλιο μάλλον. Μπας και πάρουμε εδώ πέρα good σε τρία πράγματα. Και τελείωσε η φάση.
θα παίξω cool με subscribers. Θα κάνω αυτό, μπας και πάρω και εδώ. Ναι. Και ανέβηκε και εδώ και έχω 4 αστεράκια. Πήγα πολύ καλά, μόνο σε μία φάτσα δεν πήρα αστεράκι. Τώρα που έμαθα πώς παίζεται, είπα να το κάνω καλύτερα. Και οπότε κάναμε 4 αστεράκια recording, παιδιά. Σε Honey PlayStation και Deity of War. Πρέπει να τα βάλω αυτά εδώ πέρα στον τίτλο, νομίζω. Πάμε λίγο να μοντάρουμε τώρα. Παρόλο που μοντάρουμε γρήγορα εδώ, στην κανονική ζωή είναι το χειρότερο πράγμα, γιατί με παίρνει μία ώρα. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είναι γρήγορο. Δημοσιεύω το βίντεο. Αφού πρώτα διαλέξουμε το καλύτερο thumbnail, το οποίο νομίζω είναι αυτό που είμαι χαρούμενος, θα βάλω. Και θα βάλω αυτό τον τίτλο που λέει: γιατί θα πρέπει να έχεις και εσύ ένα PlayStation, ένα Play Studio One, συγγνώμη. Το διαλέγω λοιπόν. Θα πάει καλά αυτό το hashtag, νομίζω. Και πώς θα πάμε από likes και τέτοια. 10. Κανένα dislike. Δεν έχω ακόμα haters, έτσι είναι στην αρχή. Μετά αποκτάς haters, όταν γίνεις λίγο πιο γνωστός στον κόσμο. Λοιπόν, τελικό σκορ 2,5 αστέρια. Πώς θα πάει, ξέρουμε. Τι έχουμε πάρει εδώ, γιατί είμαι τόσο κουρασμένος. Η ενέργειά μου έπεσε. Ανοίγω το package. Ένα burger. Μπορεί να μετά από gameplay μπορεί να είσαι πεινασμένος. Το παθαίνω στα live stream κυρίως εγώ. Πάρε το burger σου. Αυτό κάνω και εγώ εν τω μεταξύ. Μπορώ να φάω κάτι να πάω για ύπνο, λέει, το οποίο θα με πάει την επόμενη μέρα. Ευτυχώς σου στείλε λίγο φαγητό, λέει, και πλέον δεν θα πρέπει να κοιμηθώ. Να το burger. Θα το φάω. Τέλεια. Και τώρα θα μπορώ να τρέξω περισσότερο. Ναι, έχω κανονική ενέργεια. Επίσης έχουμε, λέει, και εστιατόρια μαρκαρισμένα στο χάρτη. Μπορείς να πας να φας εκεί. Τέλεια. Και ανεβαίνουν οι subscribers πάρα πολύ γρήγορα με το καινούργιο βίντεο που έκανα. Και με παίρνει πάλι ο Ξαβιέ βασικά. Τώρα γιατί δεν ξεκουράζεσαι λίγο να πας να κάνεις εξερεύνηση στην πόλη, μου λέει ο Ξαβιέ. Πρέπει να συναντήσεις φίλους, πρέπει να έχεις φιλίες, πρέπει να κάνεις συνεργασίες για να ανεβάσεις views και κάτι τέτοια. Θα βοηθήσουν την καριέρα σου, λέει. Okay, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν πάρα πολλοί celebrities, λέει, στην πόλη. Γιατί δεν πας να τους συναντήσεις? Γιατί είμαι τροπαλό παιδί. Γι' αυτό ντρέπομαι, τι να κάνω. Λοιπόν, και νομίζω πως εδώ με τους 66 subscribers, 3 βίντεο και έτοιμος να εξερευνήσω την πόλη, μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο του YouTubers Live 2. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Αφήστε μου στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλα επεισόδια, αν σας άρεσε το παιχνίδι γενικότερα. Άμα σας άρεσε, αφήστε και ένα like. Όλα αυτά βοηθάνε και δείχνουν και εμένα κιόλας αν θέλετε να παίξουμε κι άλλο. Ή αλλιώς να προχωρήσουμε σε ένα άλλο game που ίσως να είναι πιο ενδιαφέρον. Το αφήνω πάνω σας λοιπόν και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.